Ξέρω, στην πορεία όχι. Στην πορεία, φτάσατε μέχρι την πρεσβεία εσείς, κύριε Σκουλέτη. Ναι, έφτασε μέχρι την πρεσβεία. Όλο τον μπλοκ. Ο κύριος Σκουλέτης, γιατί όχι. Ο κύριος, Τσίπρας, γιατί όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Από εκεί και έπειτα κάποια στιγμή έφυγε και καλά έκανε. Δεν... Το πρόγραμμά του. Σας εξήγησε γιατί. Όχι, δεν δηλαδή, μου εξήγησε. Γιατί ούτε είναι αντικείμενο σχεδιασμού το πόσο θα καθίσει ο πρόεδρος ή τα άλλα στελέχη. Γιατί έκανε αυτή την επιλογή ο κύριος Τσίπρας. Το αντίθετο θα ήταν μετά από τόσα χρόνια. Το αντίθετο θα ήταν το ερώτημα. Γιατί επικρίθηκε γι' αυτό. Θεωρήθηκε υποκριτικό από κάποιους. Όχι, μπορεί να μην καταλαβαίνει κάποιος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του Προέδρου, των στελεχών σε μία πορεία είναι θέμα ταυτωτικό για μας. Ναι, αλλά δεν πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια, σου λέει ο άλλος. Πώς δεν πήγαινε. Αυτή την άποψη το λέμε. Πήγαινε πρωθυπουργός πήγε. Μα, η πρωθυπουργική ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε. Και πώς από πήγε. Μισό λεπτό, γιατί μιλήστε κι εσείς για να το γίνει τριάδα. Ελάτε. Βάλτε και εσείς το δικό σας ερώτημα. Είναι η ίδια ερώτηση, γι' αυτό. Είναι, αλλά θέλω να τα ακούω τριφωνικά. Το βασικό λοιπόν είναι να αντιληφθεί και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τα αμήχανα ερωτήματα και ρεπορτάζ τα οποία κινούν από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την συμμετοχή στην πορεία. Το αντίθετο θα ήταν που θα μας παρεξέλετε. Περιμένα δεν έχει καμία απάντηση, λέτε εσείς. Όχι και καμία αντίδραση. Όχι, απλώς βρίσκω να πηγαίνει σε μια πορεία. Δεν βρίσκω αμήχανα σχόλια. Βρίσκω αμήχανα σχόλια. Γιατί, μα ως πρωθυπουργός, πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό το να επιλέγει να πάει, διότι η ιδιότητα του πρωθυπουργού δεν αναφέρεται στην ιδιότητα που έχει κάποιος εκπροσωπώντας ένα χώρο, είναι κάτι ευρύτερο. Σημασία όμως, είναι πρωθυπουργός και δικό σας. Είναι πρωθυπουργός και δικό σας. Για όλους. Πάντως έλαβαν και πολλοί υπουργοί, βεβαίως. Και η κυβέρνηση είναι όλων των Ελλήνων, οποιαδήποτε. Έτσι και όπως είναι και ο κ. Μητσοτάκης δικό σας τώρα. Βεβαίως και τον ασκούμε και κριτική όταν δεν τα λέει καλά. Ότι είπαν και πολλοί υπουργοί. Μια αντίφαση όμως, κ. Σκουλέτη, από τη μία. Καμία αντίφαση. Είναι η διακριτότητα των ρόλων. Και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών την ώρα σας λένε οι αντίπαλοι στις πολιτικές αντίπαλοι που κατά τη διακυβέρνηση της χώρας είχατε εξασφαλίσει τις καλύτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς φαίνεται ότι και το κάνατε το και εδώ και στον κύριο σας, ίσως δεν σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε... Ωραίο το νεαρό της ηλικίας, όμως είναι καλό πράγμα. Είπα εγώ ότι είναι κακό. Μακάρι να το είχαμε. Τα ζηλεύουμε όλοι. Μακάρι, λαμβάνω, αλλά θέλω να δω πού θα καταλήξετε. Ναι. Εδώ βλέπετε, μόλις άκουσα για το νεαρό της ηλικίας. Έδειξα ενδιαφέρον, θα μου άρεσε πολύ. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι ορισμένες γιορτές επέτη συμπυκνώνουν διάφορα πράγματα. Κάποια από τα οποία αναφέρονται στη συγκυρία του τότε και από εκεί και πέρα κάποια έχουν μια διαχρονική αξία, είναι ένα σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να τσιμπολογάμε κάτι. Προφανώς η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι η σχέση που είχε η Ελλάδα με τις τότε Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ευθυνόντουσαν εμπολείς και για τη στήριξη της Χούντας που είχε υπάρξει. Οι πιο στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν επί κυβέρνησός σας. Αυτό που θα έπρεπε να πείτε και να χαίρεστε εσείς που γενικώς... Εγώ χαίρομαι για αυτές τις σχέσεις, αλλά για εσάς λέω. Αφήστε με να τελειώσω λίγο. Παύση. Έτσι, μπράβο. Αυτό που θα έπρεπε κανείς να παρατηρήσει, να πει είναι το εξής, ότι επί πρωθυπουργίας Τσίπρα η χώρα αναβαθμίστηκε διπλωματικά, ότι κατόρθωσε και έκανε πράγματα τις οποίες προσέδωσαν με όλους. Στη βάση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, οι συμφωνίες που έκανε στην ευρύτερη περιοχή και είχατε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις εξελίξεις. Όχι, θα φτάσω και εκεί. Λέω για τη συμφωνία που γίνει με την Αίγυπτο, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη. Βεβαίως, συνεχίζονται αυτά. Ακριβώς. Γιατί τα καλά πράγματα πρέπει να συνεχίζονται. Ιδιαίτερα, όλα συνεχίζονται. Ιδιαίτερα όταν αφορούν την εξωτερική πολιτική. Εκεί που υπάρχει το γέλιο το μεγάλο και νομίζω ότι μας φτιάχνει κάθε φορά τη διάθεση, είναι στη Συμφωνία των Προσπών. Διότι ενώ η Συμφωνία των Προσπών πλέον ομολογείται από τους πάντες ότι ήταν η κίνηση των τελευταίων δεκαετιών που αναβάθμισε το κύρος της χώρας. Και δηλαδή αδιαφυσβήτητα. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Και αδιαφυσβήτητα. Και το 70% αδιαφυσβήτητα, των και αδιαφυσβήτητα είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι μια κατάπτυστη, επιβλαβή συμφωνία και η πολυψηφία των βουλευτών έλεγε ότι είναι προδοτική. Τώρα λοιπόν θέλει την κατάπτυστη, την προδοτική συμφωνία και την προδοτική να εφαρμοστεί. Αυτό πώς λέγεται. Όπως λέει. Έλα, ένας. Να ακουγόμαστε, λάτε. Να ακουγόμαστε, μαντάμ. Ναι, αλλά ο Τσίπρας της πίσης πορείας. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, να ρωτήσω κάτι. Χθες ήταν επιτυχία της αστυνομίας ή όλη η επιχείρηση και δεν άνοιξε μύτη στο Πολυτεχνείο. Κατά τη γνώμη σας.
Εγώ θέλω να αναγνωρίζετε και τις επιτυχίες των προηγούμενων ετών. Διότι επαναλαμβάνω, από το 2015. Μα μιλάμε για το τώρα, το 2015. Τα είχαμε πει τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς σας αρέσει να συγκρίνετε. Σας αρέσει να συγκρίνετε. Όχι. Το είχαμε πει και για τις προηγούμενες τι είχαν πάει καλά. Βεβαίως. Οι επιχορίες. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω όλες οι πορείες να είναι ειρηνικές. Σωστά έγινε. Για να μην ξεφεύγουν από τη στόχευσή τους. Για να κατεβαίνει πολλοί κόσμος. Και φάνηκε λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια και τους φόβους. Ότι θα υπήρχαν επεισόδια κτλ. Ο κόσμος τα αγνόησε. Από τον κύριο Χρυσοκοίδη. Είναι ένα πρώτο αντιπολιτευτικό μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων απέναντι και στην παρούσα κυβέρνηση. Σωστά έκανε εισοδοή αστυνομία σε κτίρια στα Εξάρχεια και σε πολυκατοικίες. Γιατί να μην έκανε σωστά. Αυτό που δεν έκανε σωστά είναι που μπήκε στην ΑΣΟΕ προχθές. Που χτύπησε τα παιδιά σας, τα παιδιά μας. Διότι περί αυτού πρόκειται. Όπου συλλήφθηκαν, λέει, μπαχαλάκιδες. Σιγά τώρα, χτύπησε τα παιδιά, ξέρω, μην το κάνετε. Το έχετε μεγαλοποιήσει το θέμα. Το έχουμε μεγαλοποιήσει. Βέβαια, το έχετε μεγαλοποιήσει. Μα τι λέτε τώρα. Γιατί μιλάτε για βία εδώ, και τώρα, για αστυνομοκρατία. Εδώ, από πού προκύπτει αυτό τώρα. Από πού προκύπτει αυτό τώρα. Από του κινηματογράφου που βγαίνουν τα 15χρονα έξω. Από τα παιδιά στο κέντρο που τα βάζουν ο κλαδόν. Λες και είναι επιχείρηση στην Κολομβία. Περιοπτωσιολογία. Από του αφισοκολητές στο Κερατσίνι. Που κολλάγανε αφήσει για το Πολυτεχνείο και τους γύμνασαν στο αστυνομικό τμήμα. Από τον γραμματέα της σπουδάζουσα συνολέα του ΣΥΡΙΖΑ που ανέτεια τον συνέλαβα. Καλά έκαναν και στο Πολυτεχνείο οι φοιτητές. Καλά έκαναν. Οι φοιτητές είχαν κάθε δικαίωμα να πάνε στο σπίτι τους. Και δεν μπορεί. Και γι' αυτό το κατάλαβε ο κ. Χρυσοχοΐδης και τους μάζεψε πίσω. Υπήρχε μια απόφαση στη συγκλή του, ωστόσο. Έτσι δεν είναι. Χωρίς την αστυνομία στα ίδια. Χωρίς τους φοιτητές όμως. Δεν υπήρχε μια απόφαση. Ακούτε τι σας λέει. Χωρίς τους φοιτητές. Σε αυτά τα όργανα συμμετέχουν οι φοιτητές. Ίσως... Πώς δεν ήταν εκεί οι φοιτητές. Το πήγαν και τους έβγαλαν έξω. Όχι. Μα πήραν την απόφαση αφαίρετα χωρίς τους φοιτητές. Το ξύλο τους πεκάλαιαν. Αν συμμετείχαν σύγκλητο οι φοιτητές, το ξέρετε εσείς. Ναι. Το ξέρετε ότι δεν συμμετείχαν. Δεν συμμετείχαν. Το λένε οι άνθρωποι. Ήθελαν να πάνε και δεν τους δέχτηκαν. Όχι, δεν τους ειδοποίησαν καν. Βγάλαν την απόφαση. Και τους είπαν γεια σας. Άρα παράνομη απόφαση. Αυτά λοιπόν με ενοχλούν. Κύριε Σκουλέτη, και η αστυνομία στα υπόγεια της ΑΣΟΕ, όπου βρέθηκαν και τα διάφορα, τα μπουκάλια. Και πού ήταν, επί πολλά χρόνια. Τι βρέθηκε, τι βρέθηκε. Ήταν υλοποιημένοι στο μπουκάλι τώρα. Καλά σου μάσκες, κράνη, σκυλιάρια. Με ενοχλεί μια προπαγάνδα, η οποία συλλήβδην. Λέει, οι μπαχαλάκηδες, οι φοιτητές, οι νεολαίοι, αυτό το ισοπεδωτικό πράγμα. Καμία προπαγάνδα. Οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα μιλάω όταν θέλω. Αρκεί να με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Διάλογο κάνουμε. Μα διάλογο κάνετε, δεν θέλετε να κάνουμε διάλογο. Ωραία, λοιπόν, όταν ρωτάτε εσείς, θα ρωτάω κι εγώ. Επειδή επικαλεστήκατε. Επειδή επικαλούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος στην τελευταία ανακοίνωσή του λέει οι μπαχαλάκηδες και οι φοιτητές. Τι να κάνουμε, δεν ταυτίζονται. Όπως δεν ταυτίζεται η γιάφκα των δρομοκρατών στο Χολαργό με τα υπόγεια της ΑΣΟΕ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ή δεν είναι. Συμφωνείτε, να το πείτε και στην κυβέρνηση. Να το πείτε και στην κυβέρνηση να το λέτε. Διότι σκοπίμως χαϊδεύοντας τα αυτιά ενός συντηρητικού κοινού. Βεβαίως. Να διαβάστε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό κάνει. Και αυτό είναι σκοπιμότητα. Είναι σκοπιμότητα διότι θέλει να ικανοποιεί την ακροδεξιά συνιστόσα. Την φιλοχουντική συνιστόσα που υπάρχει. Βεβαίως. Οι ημνητές της Χούντας είναι αυτή τη στιγμή πρωτοκλασσάτα σε ελληνική δημοκρατία. Ο κύριος Βορύδης σε ποια νεολαία ήταν. Ο κύριος Βορύδης σε ποια νεολαία ήταν. Έχει εκλεγεί 500 φορές. Υπήρξε κατά το παρελθόν. Εξελέγει δημοκρατικά 500 φορές. Βεβαίως. Αν έχει μετανιώσει να μας το κάνει. Ο κύριος Μιχαλολιάκος. Γιατί δεν έχει μετανιώσει. Εγώ κοιτάω τι κάνει τώρα. Ο κύριος Μιχαλολιάκος με τον κύριο Βορύδη. Τώρα όχι. Αλλά υπήρξαν στον ίδιο χώρο. Μα τώρα με συγχωρείτε. Έχει εκλεγεί 50 φορές. Έχει εκλεγεί δημοκρατικά όπως και εσείς. Άρα τι όπως σημαίνει, εξελέγεται, εγώ, όπως εκλεγήκατε εσείς, έχω μια σταθερότητα. Εξελέγει και ο κύριος Βορύδης, με τον ίδιο τρόπο εκλεγήκατε. Και εσείς και ο κύριος Βορύδης. Αλλά ο κύριος Βορύδης ήταν που μιλάγε για προδοτική συμφωνία. Για τις πρέσπες. Πολλοί έλεγαν για τη συμφωνία ότι ήταν κακή. Δεν έλεγε μόνο Βορύδης. Προδοτική. Πολλοί το έλεγαν. Προδοτική. Βάζουμε μια ανωτελεία. Επανερχόμαστε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να θέσουμε όλα τα ερωτήματα στον κύριο Σκουρλέτη. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα.